Λοιπόν, επιστρέφουμε μαζί μας ο επικεφαλής του Ποταμιού και ο Σταύρος Θεοδωράκης. Καλημερίζουμε. Καλημέρα σας. Πολλά. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Μπορείτε να το δείτε μερικά χρόνια πριν, βέβαια, λόγω της ημέρας. Λίγα χρόνια πριν, δεν και πολλά. Βλέπουμε εδώ λοιπόν τη φωτογραφία. Φέρετε την μπροστά, ρε παιδιά, να μας πείτε ποιος είναι ο Σταύρος Θεοδωράκης από τα τρία παιδάκια που βλέπουμε εδώ. Ο δεξιά. Ο δεξιά, λες. Εγώ λέω αριστερά. Και τελικά είναι στη μέση. Τελικά είναι ο μεσαίος, ακριβώς. Για να θυμόμαστε έτσι. Η αλήθεια είναι ότι δεν θυμάμαι. Το έβαλα σήμερα το πρωί στο Facebook. Δεν θυμάμαι αν ήταν Μάρτης ή Οκτώβρης. Ναι. Βέβαια φοράω πέδιλα με κάλτσες. Πότε πρέπει να ήταν καλός καιρός. Ναι. Ίσως άνοιξη. Ναι. Άνοιξη. Γεια, περάστε που λέτε. Αγία Βαρβάρα. Αγία Βαρβάρα. Η φωτογραφία δεν λέει όλη την αλήθεια. Άμα μπορούσα να τη δείτε ολόκληρη θα είχε σημασία. Είμαστε ανεβασμένοι πάνω σε ένα θρανίο που το κρατάνε οι δάσκαλοι. Α, ναι. Γιατί δεν υπήρχαν βέβαια εξέδρες και είμαστε πάνω στο θρανίο. Λέγατε το ποίημα. Για να λέγατε τα ποίηματα. Και μας έλεγαν μην. Μην κάνετε πολύ ανάσεις γιατί μπορεί και να πέσει. Α, το βλέπουμε, να την. Ολόκληρη είναι. Στο θρανίο. Στο τσάκι βλέπω. Διαφορετική. Μάλιστα. Φίλο Γερμανός. Μάλιστα. Καλά σας λένε ότι. Πέδιλο με κάλτσα. Τη διαπλοκή και με τους Γερμανούς φοράτε, πέδιλο με κάλτσα. Πρόσεχαν οι μανάδες τότε τα παιδιά. Το ξέρω. Να μην κρυώσει, από εκεί θα κρυώσει. Δεν ξέρει. Γιατί σας είπε, παιδί τη διαπλοκή ο κύριος Σπίτζης. Όχι, κάτσε τώρα γιατί αφού κάνει την κουβέντα. Δεν ξέρω αν το είπε για τότε, αλλά. Σας αποκάλεσε παιδί τη διαπλοκή ο υπουργός. Και επειδή αυτές τις μέρες η κουβέντα γίνεται για την διαπλοκή, τη διαφορά και με αφορμή την κουβέντα για τα κανάλια. Κοιτάξτε. Ο κύριος Σπίρτζης υπήρξε για περισσότερα από 15 χρόνια κορυφαίος τέλεχος του ΤΕΕ. Ναι. Έτσι δεν είναι. Και πρόεδρος του ΤΕΕ. Υπάρχει ένα μεγάλο έργο, μία χαριστική ρύθμιση με έναν εργολάβο που διαφώνησε αυτά τα 15 χρόνια. Δεν το ξέρω. Δεν υπάρχει, όχι, δεν υπάρχει το κανένα. Εμείς το έχουμε θέσει το ερώτημα. Ναι. Δηλαδή, όταν είσαι 15 χρόνια στην κορυφή των τεχνικών έργων της χώρας, υπήρξε μία φορά που συγκρούστηκε. Το μηχανικό, όχι το τεχνικό. Υπήρξε, συγγνώμη, το ΤΕΕ είναι και σύμβουλος κυβέρνησης. Ναι, είναι και σύμβουλος κυβέρνησης. Υπήρξε, μιλάμε για 15 χρόνια διαπλοκής, για 20 χρόνια διαπλοκής, για έργα που τα πήραν εργολάβοι κτλ. Υπήρξε μία φορά που ο κύριος Σπίρτζης είπε ότι διαφωνώ με αυτό. Διαφωνώ με τον Μπόμπολα, διαφωνώ με τον άλλον, διαφωνώ. Είπε ένα διαφωνώ τα 15 χρόνια που ήταν στο ΠΑΣΟΚ. Και αυτό σημαίνει ότι είναι διαπλεκόμενο. Όχι, αυτό σημαίνει ότι υπήρξε τροχονόμος διαπλοκής για 15 χρόνια και τώρα ως υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να λέει τους άλλους, και προσέξτε, να λέει τους άλλους ό,τι θέλει. Mm-hmm. Το έχω πει και στη Βουλή και το είπα και μπροστά στον κύριο Τσίπρα και δεν μίλησε. Δεν θα ανεχθώ από κανέναν να με προσβάλλει. Mm-hmm. Το παιδί της διαπλοκής, ο κύριος Σπίρτζης, δεν μπορεί να το λέει σε μένα. Μπορεί να το λέει ίσως στον κύριο Τσίπρα, αλλά όχι σε μένα. Γιατί ο δικός μου, λέτε τον Πρωθυπουργό διαπλεκόμενο. Επιτρέψτε μου. Παρακαλώ. Η δική μου οικογένεια δεν είχε θέση ούτε στα δημόσια έργα, ούτε στις δημόσιες προμήθειες. Η οικογένεια του κυρίου Τσίπρα έπαιρνε δημόσια έργα. Αν λοιπόν κάποιος στην πολιτική μπορεί να είναι παιδί της διαπλοκής, αυτός δεν είναι ο Θεοδωράκης. Αυτό σημαίνει ότι είναι κατά ανάγκη διαπλεκόμενος, επειδή έπαιρνε δημόσια έργα. Δηλαδή έτσι βγαίνει το συμπέρασμα ότι όλα τα δημόσια έργα τα έχουν πάρει με διαπλοκή. Ας μην ανοίξουμε αυτή τη κουβέντα. Αυτός είναι. Ας μην ανοίξουμε αυτή τη κουβέντα. Γιατί έχει σημασία. Ας μην ανοίξουμε αυτή τη κουβέντα γιατί έχει σημασία σε ποια εποχή έπαιρνε τα δημόσια έργα και από ποιου τα έπαιρνε. Δεν θέλω σήμερα να ανοίξω αυτή τη κουβέντα. Λέω κάτι όμως. Δεν θέλετε, αλλά στην κουβέντα που είμαστε. Τώρα με συγχωρείτε κύριε Θεοδωράκη, αλλά στην κουβέντα που είμαστε να βρεθεί ένα πεδίο συνεννόησης και συνένεση για να προχωρήσουν τα πράγματα μπροστά. Έτσι, και το οποίο και εσείς επιμένετε. Εγώ κάνετε επιμένω μια τοποθέτηση τώρα. Μα δεν κάνω εγώ αυτή τοποθέτηση. Δεν κάνω αυτή τοποθέτηση. Αλλά δεν θα ανοιχτώ. Προσέξτε, έκανα ένα λάθος στην πολιτική. Μπήκα με την αίσθηση ότι όλοι έχουμε καλές προθέσεις. Έτσι μπήκα στην πολιτική πριν δύο χρόνια. Mm. Και ανέχθηκα διάφορα σχόλια για μένα, για την παρέα μου, για αυτούς που έφτιαξαν το ποτάμι. Γιατί θεωρούσα ότι είναι λόγια που φεύγουν. Τα ανέχθηκα. Τους είπα όμως ότι υπάρχει ένα όριο, το ξεκαθάρισα και στη Βουλή και δεν θα ανοιχτώ. Δεν απαντώ λοιπόν σε εσάς, απαντώ στον κύριο Σπίρτζη. Όταν λοιπόν ξανασκεφτεί να πει ότι ο Θεοδωράκης είναι παιδί της διαπλοκής, να σκεφτεί τι θα του απαντήσω. Και προς το παρόν του απαντώ ότι η δική μου οικογένεια δεν είχε ποτέ σχέση με προμήθειες του δημοσίου. Η δική μου οικογένεια ήταν μεροκαματιάριδες σε πολύ σκληρές δουλειές. Οι δικές τους οικογένειες είχαν σχέση με δημόσια έργα, με προμήθειες και μάλιστα σε σκοτεινές περιόδους για τη χώρα. Μέχρι εδώ. Μάλιστα. Επειδή έχουμε να συνενέσουμε και σε ένα εσουρού, ας μην το χοντρίνουμε. Άμα συνενέσετε, γράψτε μου. Πάμε σε αυτό. Καλά, γιατί εσείς συζητήσατε χθες σεβασμό τη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας
και άμεση συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόραση. Πολύ ωραία. Ναι. Αυτό κάνει και η κυβέρνηση. Όχι, δεν κάνει. Σου λέει η κυβέρνηση αυτό... η Δευτέρα, αλλά, τη Δευτέρα. Δεν κάνει αυτό η κυβέρνηση. Τι κάνει. Δεν κάνει αυτό η κυβέρνηση. Εμείς ζητήσαμε, και δεν το κάνει αυτό ούτε η κυβέρνηση, ούτε η αξιωματική αντιπολίτευση, ούτε το ΠΑΣΟΚ. Τι ζητήσαμε από όλους. Να ανοίξουν τα χαρτιά τους. Είμαστε σε ένα αδιέξοδο. Επιτρέψτε μου. Υπάρχει άλλο κόμμα πέρα από εμάς που έχει ξεκαθαρίσει απολύτως τι θέλει από το επόμενο τηλεοπτικό σκηνικό? Πολλά κόμματα υπάρχουν. Όχι. Βεβαίως. Πείτε μου την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία λέει φεύγει πόσα ο νόμος κανάλια. Παπά από τη μέση. Πόσα κανάλια. Πόσα αντικαταθέσει έχει πρόταση. Έχει νόμο. Πότε. Τώρα θα καταθέσει. Λέει, σήμερα, πότε. Αύριο, Δευτέρα, μα τι που λέτε τώρα. Είμαστε, μέσα στο κόμμα είμαστε με στη μας νοιάζεται η Νέα Δημοκρατία. Δεν λέω για εσάς. Αντιλαμβάνεστε τώρα και μην προσποιείστε. Αντιλαμβάνεστε ότι για να παίξουμε τίμια, πρέπει ο καθένας να ανοίξει τα χαρτιά του. Το ποτάμι λοιπόν βγήκε, βγήκε στον πρόεδρο της Βουλής και είπε: δεν λέω ότι είναι καλή πρόταση. Μπορεί να έχει λάθη. Ναι. Μπορεί να μην είμαστε εμείς αυτοί που να την κρίνουμε. Αλλά κάναμε μια ολοκληρωμένη πρόταση. Ωραία, κάναμε. Σωστά. Κάναμε. Για κάνει και η κυβέρνηση δικιά της ολοκληρωμένη πρόταση. Μπράβο, η οποία κατέπεσε. Αυτό είναι δεδομένο. Ότι η πρόταση της κυβέρνησης κατέπεσε ή ο τρόπος με τον οποίο η πρόταση θα εφαρμοστεί. Η ίδια λέει δεν κατέπεσε. Το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ολοκληρωμένο ο νόμος. Αυτό θα μας το πει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αλλά τι λέμε εμείς, και είναι σωστή η επισήμανσή σας. Εμείς τι λέμε λοιπόν, όλα τα κόμματα να τολμήσουν να πούν τι θέλουν. Εμείς είπαμε ότι θέλουμε έως 10 κανάλια, θέλουμε να πληρώνουν την άδεια. Και θέλουμε να πληρώνουν και ετήσια τέλη κάθε χρόνο. Mm-hmm. Και κάθε χρόνο η άδεια να ανανεώνεται με βάση αν έχουν πάρει δάνεια και τα εξυπηρετούν, mm-hmm. εάν έχουν πληρώσει ασφαλιστικές και φορολογικές εργαζόμενους. Να μην γίνει αυτό που είχε γίνει με άλλα κανάλια mm-hmm. στο προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή να εκπέμπεις και να μην πληρώνεις τίποτα. Σωστά. Ή να έχεις καμιά 5-6-7 μήνες απλήρωση στους εργαζόμενους και πάλι να εκπέμπεις. Μπράβο. Έτσι. Σωστό. Είπαμε λοιπόν ότι κάθε χρόνο να υποχρεούται το κανάλι. Το δικό μου, το δικό σου, το αλουνού, να πηγαίνει στο Ισουρού και να λέει: είμαστε νόμιμοι, είμαστε αυτοί. Μάλιστα, ανανεώνουν τη άδειά σας. Αυτό δεν το κάνουν. Προσέξτε όλο το. Προϋπόθεση γι' αυτό δεν είναι να συγκροτηθεί το Ισουρού. Επιτρέψτε μου. Επειδή δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική, εμείς πήραμε, και δεν είναι μυστικό, πήραμε τι ισχύει στην Ευρώπη. Πήραμε δηλαδή τις καλύτερες mm-hmm. συμπεριφορές από την Ευρώπη. Τα τέλη τα έχουν οι Ισπανοί. Μάλιστα. Τα ετήσια τέλη. Σε πολλές χώρες έχουν τον ετήσιο έλεγχο που σας mm-hmm. είπα πριν. Και λέμε λοιπόν, να ανοίξουν και τα υπόλοιπα κόμματα τα χαρτιά τους ή να δούμε τι θέλουν. Γιατί, τι θα γίνει τώρα τη Δευτέρα. Σεβαστό λέει... αυτό, αλλά δεν είναι προϋπόθεση, σου λέει η κυβέρνηση και το λένε και άλλοι. Δεν είναι προϋπόθεση όλων αυτών να υπάρχει το ΕΣΟΡΟΥ. Ποιος θα τα κοιτάξει όλα αυτά. Είναι προϋπόθεση και όλα αυτά πρέπει να τα κάνει το ΕΣΟΡΟΥ. Όμως, με μια σημείωση η οποία δεν είναι μόνο σημείωση, είναι κάτι παραπάνω. Έρχεται το ΕΣΟΡΟΥ και το συγκροτείται τη Δευτέρα. Μάλιστα. Και φέρνει η κυβέρνηση την Τρίτη mm-hmm. ένα νόμο ο οποίος είναι στα πλαίσια της παλιάς ρύθμισης. Mm-hmm. Κακός. Και ζητάει από το ΕΣΟΡΟΥ να τον εφαρμόσει. Τι θα πούμε λοιπόν. Θα τον εφαρμόσει το ΕΣΟΡΟΥ. Άρα τι λέμε. Όχι. Γιατί το εφαρμόζει. Δεν κάνουμε. Γιατί το λέτε. Εάν υποχρεωμένο να το εφαρμόσει. Βέβαια θα είναι υποχρεωμένο. Αν υπάρχει πρόταση της Βουλής. Άρα παρακαλώ καταλάβει λέτε τις εξελίξεις. Εμείς τι λέμε λοιπόν. Να μας πει ο κύριος Παπάς, ο κύριος Τσίπρας, τέλος πάντων αυτός που θα είναι. Που θα χειριστεί το θέμα από εδώ και πέρα, δεν ξέρω αν θα είναι ο ίδιος ο κύριος mm-hmm. Παπάς, να χειριστεί την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας και να μας πει, mm-hmm. επειδή λοιπόν το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε αυτό, εμείς προτείνουμε αυτό. Άρα. Πρέπει δηλαδή να κάνουμε ως Κοινοβούλιο. Λέτε από το μηδέν λοιπόν τώρα. Πρέπει να κάνουμε από το Κοινοβούλιο μία λύση πακέτο για να μην πηγαίνουμε μπρος-πίσω. Δηλαδή mm-hmm. τη μία μέρα να λέμε Σουρού και την άλλη μέρα η Βουλή να νομοθετεί με έναν τρόπο που θα είναι πάλι. Επίφοβος να καταρρύψει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Εδώ τίθεται ένα ζήτημα από την κυβέρνηση. Ναι. Σου λέει ναι, αλλά εγώ έχω την εξουσία. Εγώ είμαι στην κυβέρνηση. Εγώ λοιπόν έχω και την ευθύνη να προτείνω τη νομοθετική ρύθμιση κτλ. Ποια είναι αυτή. Μισό. Ποια είναι αυτή. Μισό λεπτό. Λέω. Λαμβάνω υπόψη μου και δέχομαι, λέει η κυβέρνηση, την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορά στο άρθρο 2. Για το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Γι' αυτό λοιπόν σας καλώ να συγκροτήσουμε το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και τα υπόλοιπα να προχωρήσουμε. Ναι, ποια είναι τα υπόλοιπα όμως. Θα παίξουμε τις κουμπάρες. Θα κάνει τον διαγωνισμό. Όχι, δεν είναι έτσι. Ποιο διαγωνισμό, για 4 κανάλια. Ρωτάμε τους Σιριζέους, όχι εννοώ επίσημα. Ναι, στις διεργασίες που γίνονται και χθες το βράδυ στη Βουλή κτλ. Ναι, βρε παιδιά, φεύγει αυτό. Θα προτείνετε 6 κανάλια. Θα προτείνετε άπειρα κανάλια. Θα το δούμε. Θα σας πούμε. Θα φτιάξουμε ένα νόμο γέφυρα, λένε. Δεν γίνεται. Για να υπάρχει. Ποιος είναι ο νόμος γέφυρα. Το λένε πάνω κάτω. Ναι. Ο νόμος γέφυρα
είναι αυτός ο νόμος που θα καλύψει. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Η κυβέρνηση έκανε μια νομοθετική ρύθμιση. Κατέπεσε. Mm-hmm. Για τους ακριβείς λόγους θα μάθουμε όταν υπάρξει η συγκεκριμένη καθαρογραφή της απόφασης. Έτσι. Πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση να βρει τη τόλμη και να πάει σε μια άλλη πρόταση. Mm-hmm. Και εκεί είναι μεγάλη ευθύνη των κομμάτων να μην συμφωνήσουν για ένα σουρού. Εμείς θα μετέχουμε στη διάσκεψη τη Δευτέρα και θα προσπαθήσουμε μέχρι και τη Δευτέρα να ζητήσουμε από τα υπόλοιπα κόμματα να ανοίξουν τα χαρτιά τους. Εάν τα χαρτιά τους μέχρι τη Δευτέρα. Πρόσεξε να σας πω την είδηση. Εάν τη Δευτέρα η κυβέρνηση αποκαλύψει τι θέλει να κάνει και είναι μέσα στο γενικό πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, εμείς τη Δευτέρα θα ψηφίσουμε για σουρού. Γι' αυτό έχετε επιφυλαχθεί. Γι' αυτό έχουμε επιφυλαχθεί. Μα κοιτάξτε, εμείς δεν κάνουμε πολιτική τίτλων. Mm-hmm. Κάνουμε πολιτική ουσία. Έχουμε ένα διέξοδο. Έχουμε βασανίσει τη χώρα 3-4 πόσους μήνες είναι τώρα να μιλάμε μόνο για τηλεόραση. Λες και δεν υπάρχει άλλο κανένα πρόβλημα. Θα το λέει και ο κόσμος αυτό. Ναι, αν το δει κάποιος απ' έξω, νομίζω ότι είμαστε μια μονοθεματική δημοκρατία. Ναι. Ότι έχουμε μόνο τη τηλεόραση ως πρόβλημα. Τα έχουμε λύσει όλα τα άλλα. Το ασφαλιστικό, όλα τα έχουμε λύσει. Ναι, εντάξει. Άρα λέμε, δώσε μας ευλογημένη μια πρόταση να ξέρουμε τι θες να κάνεις. Έχουμε ένα διπλό. Διαπευθυνόμαστε και στη Νέα Δημοκρατία που επίσης δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά της. Και είναι ευχάριστο που ο κ. Μητσοτάκης θα φέρω το νομοσχέδιο για να δούμε τι λέει. Εσείς η πρότασή σας είναι αυτή που έχετε καταθέσει ήδη. Άρα παίζετε με τα ανοιχτά χαρτιά. Ναι, είμαστε ανοιχτοί. Όμως δεν λέμε ότι ή η πρότασή μας ή τίποτα. Όχι. Λέμε ότι παιδιά, εμείς είναι μια πρόταση. Άρα το κομμάτι. Αν καλά καταλαβαίνω. Και δέχτηκε και ο κύριος Βούτσης ότι είναι μια τίμια καθαρή πρόταση. Ναι. Μου λέει, θα δούμε τι θα κάνουμε. Αλλά ας ανοίξουν όλα τα χαρτιά. Εμείς φοβάστε ότι θέλει να σας χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση τώρα. Εμείς φοβόμαστε. Εμείς φοβόμαστε. Εγώ δεν φοβάμαι τίποτα. Αλλά τι. Όχι, λέμε πολιτική τακτική τώρα. Τι παίζετε. Τι κίνδυνος υπάρχει. Ο κίνδυνος που υπάρχει είναι ο εξής. Να φτιάξουμε ένα εσουρού. Και να έρθει την Τρίτη η κυβέρνηση με την πλειοψηφία που έχει στη Βουλή και να νομοθετήσει ότι αυτοί που έχουν δικαίωμα να εκπέμπουν πρέπει να αρχίζει το επώνυμό τους από κάπα. Μάλιστα. Δηλαδή και εμείς τι θα πούμε τότε εκείνη τη στιγμή. Θα πούμε ότι παιδιά, συγγνώμη, αλλά. Γιατί δεν μπορείτε να τον μπλοκάρετε σε εκ των υστέρων. Όχι, δεν μπορούμε. Γιατί αν η Βουλή πάρει απόφαση με 153. Μάλιστα. Λέτε να προχωρήσει. Θα προχωρήσει. Άρα λέμε να ανοίξουν τα χαρτιά τους όλοι. Να απαλλαχθούμε από τα λάθη του παρελθόντος, ας αφήσουμε την κριτική. Πείτε ρε παιδιά τι θέλουμε στη τηλεόραση και λέω αφήνω περιθώριο, γι' αυτό είπαμε εμείς επιφυλασσόμαστε. Αφήνω περιθώριο να το σκεφτούν την Παρασκευή, να το πούνε το Σαββατοκυριακό και τη Δευτέρα το πρωί που θα βρεθούν στη διάσκεψη των Προέδρων. Να έρθει και. Γιατί εκείνο όλα τα κόμματα, όπως ξέρετε, να έρθει και ο ΣΥΡΙΖΑ και να πει: παιδιά, η πρότασή μας είναι περίπου αυτή. Ωραία. Η κυβέρνηση, αν καλά έχω καταλάβει και από δηλώσεις κορυφαίων στελεχών και του κυρίου Παπά, αλλά και άλλων. Σήμερα το πρωί άκουσα, ας πούμε, διάβασα γιατί δεν τον άκουγα, μιλούσε στο ραδιόφωνο του Σκάι, αλλά διάβασα μια τοποθέτηση που έκανε ο διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο κ. Ζαχαριάδης, ο οποίος είπε ότι ο νόμος Παπά υπάρχει, θέλει διόρθωση σε σχέση με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και η διόρθωση που χρειάζεται είναι αυτή που αφορά τις αρμοδιότητες του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Τα υπόλοιπα ισχύουν. Υπάρχει, έχω ακούσει και αντίθετη απόψη από το ΣΥΡΙΖΑ. Το ξέρω. Λοιπόν. Ακόμα και ο ίδιος ο Υπουργός είπε ότι θα δοθεί δυνατότητα σε πολλά κανάλια να εκπέμψουν στην αρχή. Μισό λεπτό, αυτό λέω. Έχουμε ένα διπλό, λοιπόν, μισό λεπτό, έχουμε ένα διπλό πρόβλημα. Το ένα πρόβλημα είναι αυτό, δηλαδή οι ρυθμίσεις, και το άλλο πρόβλημα είναι το μεσοδιάστημα. Ναι. Διότι στο μεσοδιάστημα, είπαμε, είναι στον αέρα ή θέλουν να βγουν στον αέρα πέραν των τεσσάρων. Πάρα πολύ. 10, δεν ξέρω πώς είναι, εν πάση περιπτώσει. Τι γίνεται με αυτούς μέχρι να ολοκληρωθεί η όποια διαδικασία? Κάνουν ό,τι θένε. Ναι. Εκπέμπουν χωρίς να πληρώνουν. Εκπέμπουν ή δεν εκπέμπουν. Απαγορεύεται να εκπέμπουν. Τι γίνεται. Είναι πολύ σωστά. Και επίσης, εάν ρυθμιστεί το μεσοδιάστημα, αυτό σημαίνει ότι μπορεί μετά με μια ρύθμιση που θα λέει κανάλια αριθμός 4, οι μισοί να πάνε σπίτι. Μάλιστα. Αν είναι πρόκριμα δηλαδή η γέφυρα. Ναι, μήπως η γέφυρα είναι πρόκριμα, λέω. Μήπως είστε ποτάμι. Όχι, δεν είμαι ποτάμι, αλλά λέω μήπως αυτό όλο. Αστειεύομαι σε μία μέρα χαλαρή. Το καταλαβαίνω. Άλλο λέω. Ενώ ότι αυτά που λέτε. Προσέξτε με. Άλλο λέω. Δεν έχει λοιπόν ως προϋπόθεση να ξέρω ότι έχω το όργανο το οποίο θα κάνει τη δουλειά. Όχι. Τώρα κάνετε λάθος συμπέρασμα. Όλα αυτά που είπατε πριν. Επιτρέψτε μου. Επιτρέψτε μου. Όλα αυτά που είπατε πριν είναι σωστά. Τότε. Τι. Είναι το συμπέρασμα που πρέπει να καταλήξει κάποιος όταν σας ακούει. Ανοίξτε, παιδιά, τα χαρτιά σας ο καθένας τι θέλει. Mm-hmm. Να πει ο Θεοδωράκης με ποιους είναι, να πει ο Τσίπρας με ποιους είναι, με ποιες ρυθμίσεις είναι δηλαδή. Και αμέσως μετά,
αφού τα βάλουμε κάτω και δούμε που συμφωνούμε, πάμε σε σουρού, πάμε σε νόμο. Και προσέξτε. Και αν καλά έχω καταλάβει τώρα για εσάς. Για εσάς λέω, αφού τα συζητάτε όλα. Ναι. Αν καλά έχω καταλάβει, εφόσον συμφωνείτε βασικά με τις προϋποθέσεις, γιατί έχετε ψηφίσει και ορισμένες από αυτές του προηγούμενου νόμου, τις προϋποθέσεις που θέτουν για να μπορεί κάποιος να εκπέμψει, το βασικό πρόβλημα είναι ο αριθμός. Είναι ο αριθμός. Όχι. Να σας πω ποια είναι οι βασικές μου αντιρρήσεις. Ναι. Είναι ο αριθμός. Δεν μπορεί να είναι τέσσερα. Είναι σαφές ότι είναι λάθος. Είναι η ετήσια παρακολούθηση. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό που λέμε κάθε χρόνο. Ναι, ότι υπάρχουν κανάλια που έχουν να πληρώσουν τους εργαζόμενους 6 μήνες. Έχουν δικαίωμα να εκπέμπουνε. Όχι. Όχι. Άρα, ετήσια παρακολούθηση. Υπάρχουν κανάλια που δεν εξυπηρετούν τα τραπεζικά τους δάνεια. Ακριβώς. Έχουν δικαίωμα να εκπέμπουνε. Όχι. Όχι. Λοιπόν, άρα, ετήσια παρακολούθηση. Και ένα τρίτο έχουμε βάλει. Και νομίζω θα το υποστηρίξετε και ας μην είστε ποτάμι. Ότι οι άδειες δεν μπορεί να είναι μόνο θέμα πορτοφολιού. Πουθενά στην Ευρώπη οι άδειες δεν ήταν και θέμα πορτοφολιού. Αυτό είπαμε να υπάρχει το ΕΣΟΡΟΥ. Ναι. Τι λέω. Προφανώς. Ότι θα πρέπει να υπάρχουν ποιοτικά κριτήρια, τα οποία σε όλη την Ευρώπη είναι τρία τα ποιοτικά κριτήρια. Πρώτον, ποια είναι τα στελέχη σου. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Καθορίζεσαι από τα στελέχη σου. Αν σου κάνει. Στελέχη το πρόγραμμά σου. Ναι. Δεύτερον, αν έχεις ελληνικό πρόγραμμα. Αν δίνεις λεφτά σε ελληνική παραγωγή. Δηλαδή, τι θα κάνουμε. Θα έρθει ο Λιριτζής και θα πάρει ένα κανάλι και επειδή έχει πέντε φίλους Τούρκους. Θα παίζει τουρκικά. Θα παίζει μόνο τουρκικά ή μόνο βραζιλιάνικα. Όχι. Όχι. Δεν είναι δικαίωμά τους. Αυτό που ακούγεται κάποιο. Δικαίωμά τους είναι να κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν είναι δικαίωμά τους. Θα μας πείτε και τι ειδήσεις θα παίζουμε όμως έτσι όπως το πάτε. Γιατί σιγά σιγά θα πάτε και εκεί. Ειδήσεις να παίξουν ό,τι θέλουν. Αλλά το ελληνικό πρόγραμμα πρέπει να στηριχτεί από τα κανάλια. Γι' αυτό ακριβώς και ο προηγούμενος νόμος είχε μια σχετική πρόνοια. Και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες το πορτοφόλι δεν είναι ο μόνος τρόπος για να πάρει κανάλι. Αυτά τα πράγματα. Άρα δεν θα έχουμε έρθει τη Δευτέρα. Αυτά τα πράγματα θέτουμε. Προσέξτε, αρχικά, για να μην μεγαλοπιανόμαστε, ενώ εμείς ως ποτάμι, το θέμα είναι της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το ΕΣΟΡΟΥ θέλει μια πλειοψηφία τέτοια που υποχρεώνει την αξιωματική αντιπολίτευση και την κυβέρνηση να συμφωνήσουν. Όταν κυβερνούσε η δεξιά, να το πω με παλιούς όρους, η αριστερά έλεγε δεν συνενώ στο ΕΣΟΡΟΥ. Και τώρα που κυβερνάει η αριστερά, η δεξιά λέει δεν συνενώ στο ΕΣΟΡΟΥ. Mm-hmm. Πρέπει να φύγουμε από αυτή τη λογική. Μάλιστα. Να πάμε σε μια λογική που μας ενώνει, να λύσουμε το πρόβλημα και να πάμε στα προβλήματα της χώρας. Να φύγουμε και εμείς από αυτό το θέμα για να πάμε και σε κανένα άλλο θέμα, να δούμε και λίγο τα εσωτερικά σας. Να ρωτήσω κάτι που δημιούργησε φασαρία στο Twitter. Ποιο? Με αυτή την ανάρτηση που κάνατε για τις ραδιοσυχνότητες, κάνατε λάθος. Ήταν λάθος. Ήταν λάθος και εμείς μπορούμε να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας. Ήταν μια βιαστική κίνηση επειδή πολλά site το αναφέραν ως γεγονός και γι' αυτό ακριβώς. Την πήραμε αμέσως πίσω. Το διορθώσαμε. Εντάξει, τώρα, πάει αυτό. Τώρα πάμε και μάλιστα, την πήραμε πίσω, όχι σιωπηλά. Έτσι, γιατί πολλοί όταν κάνουν ένα λάθος απλώς. Κρύβονται. Ναι. Απλώς τη βγάζουν πίσω. Εμείς βγάλαμε ανακοίνωση και είπαμε ότι ήταν λάθος η ανακοίνωσή μας το Twitter για, για τις ραδιοσυχνότητες. Μάλιστα. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στο χώρο σας, κύριε Θεοδωράκη, γιατί οι εξελίξεις δεν ξέρεις και μπορεί. Είναι χώρος του. Θα δούμε τώρα. Θα δούμε τι θα δημορφωθεί, τι θα γίνει, αν θα μείνει, αν θα φύγει, αν θα συγκροτήσει. Εδώ βλέπω πρωτοβουλίες εκεί από την κυρία Γεννηματά. Λέμε ότι μπορεί μπροστά μας. Για πού με έχετε να πηγαίνω. Θα σας πω. Με βάση τις εξελίξεις που έχουμε τώρα. Λένε κάποιοι. Νέα Δημοκρατία λένε πολύ. Θα μας το πείτε. Έχουμε όμως μπροστά μας εξελίξεις που μπορεί να φτάσουν και σε πιθανές πρόορες εκλογές. Δεν το ξέρουμε. Υπάρχει και αυτό το σενάριο. Το ξέρετε κι εσείς, τα ακούτε. Μιλάμε κι εμείς με όλους. Και υπάρχει και αυτό στο βάθος του χρόνου. Ή στον άμεσο χρόνο. Σε αυτό μπροστά το σενάριο λοιπόν βρίσκεται το ποτάμι σε μια πολύ δυσχερή θέση. Κακά τα ψέματα γιατί όλες οι δημοσιογραφίες έχουν πολύ χαμηλά. Ναι. Έχετε σταματήσει μια διαδικασία που πήγατε να φτιάξετε ένα νέο πόλο. Εσείς πιστεύετε, με το δηλαδή, εσείς πιστεύετε δηλαδή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι 15%. Όχι, δεν πιστεύω τίποτα. Εγώ λέω ότι λένε δημοσκοπήσεις και διαβάζουμε όλοι. Δημοσκοπήσεις λέω και με αυτές λέω. Όταν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, το ρωτήσουμε και το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι 15, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι 27 και το ποτάμι είναι 2. Πιέζεστε όμως, δημοσκοπικά πιέζεστε. Πιεζόμαστε. Αυτό είναι μια λέξη. Εγώ το μόνο που πιστεύω είναι το 40% λέει κανένα. Μπράβο. Και το, αυτό υπάρχει αυτό. Γιατί το βλέπω γύρω. Μα δεν είναι το θέμα να κάνουμε ανάλυση των δημοσκοπήσεων, ρε παιδιά. Το ερώτημα είναι τι θα κάνετε εσείς. Ναι. Θα κατεβείτε μόνο στις επόμενες εκλογές. Θα πάτε να φτιάξετε έναν άλλο πόλο και με ποιους. Γιατί το Πασόκ από ό,τι βλέπω κάνει και άλλες κινήσεις. Το Πασόκ. Με τον κύριο Παπανδρέου. Τον κύριο Παπανδρέου. Το Πασόκ, ο κύριος Παπανδρέου και όσοι νιώθουν στη ψυχή τους Πασόκ είναι υποχρεωμένοι να κάνουν κάποιες προσπάθειες επανένωσης. Εμάς η διαδικασία επανένωσης του Πασόκ δεν μας αφορά. Δεν ήμασταν Πασόκ. Mm-hmm. Και δεν θα γίνουμε τώρα Πασόκ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το έχουμε συζητήσει, το έχουμε ξεκαθαρίσει, σας το έχω πει και εσάς. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση το ποτάμι να μπει ως συμπλήρωμα στο όλον Πασόκ. Εμείς τι λέμε. Είμαστε το ποτάμι. Έχουμε μια διαφορετική πρόταση για την κοινωνία. Θα επιμείνουμε. Θα επιμείνουμε μέχρι τέλους.
Τι θα γίνει στις εκλογές. Θα μείνετε μόνο στις εκλογές. Στο τέλος ήρθε ο Δωράκης. Να δούμε αν θα γίνει. Ένας φεύγει από εδώ, άλλος πάει από εκεί. Ο τρίτος πάει παραπέρα. Ναι. Τι θα γίνει. Εμείς δεν μπήκαμε. Προσέξτε τώρα. Μην με προκαλείτε. Εγώ δεν μπήκα στην πολιτική για να κάνω καριέρα πολιτικού SAE. Μπήκα για να λέω τις απόψεις μου. Και μπήκαμε στο ποτάμι άνθρωποι που αφήσαν τις δουλειές μας. Γιατί δεν είναι ένας ο Σταύρος. Είναι πάρα πολλοί σε όλη την Ελλάδα. Είναι χιλιάδες τα στελέχη, τα ενεργά στελέχη, δεν είναι μόνο βουλευτές. Θα επιμείνουμε στις απόψεις μας. Υπάρχει μια διαφορά με όλα τα άλλα κόμματα. Τα άλλα κόμματα πιστεύουν ότι η χώρα μπορεί να διορθωθεί αν αλλάξει απλώς διακυβέρνηση. Ο καθένας για τον εαυτό του. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ λέει: αλλάζει διακυβέρνηση, θα είμαι εγώ, θα είμαι καλός. Η Νέα Δημοκρατία λέει: θα αλλάξει διακυβέρνηση αύριο, θα είμαι καλός. Εμείς πιστεύουμε ότι αν δεν αλλάξουμε τη ρίζα του πολιτικού συστήματος, δεν θα. Γιατί δεν πείθετε όμως, κύριε Θεοδωράκη, ενώ λέτε αυτονόητα πράγματα της κοινή λογική και πραγματικά εγώ το δέχομαι αυτό. Γιατί δεν πείθετε. Κάτι συμβαίνει. Να σας πω τι συμβαίνει. Πρώτον, δεν είμαι τόσο καλός όσο πρέπει. Είναι προφανές. Σε τι, σαν πολιτικός αρχηγός, εννοείται. Δεν είμαι. Δεν τη ξέρω τη δουλειά. Τώρα τη μαθαίνω. Προφανώς κάνω αρκετά λάθη. Δεύτερον, εμείς δεν είχαμε ούτε λεφτά να ανοίξουμε γραφεία σε όλη τη χώρα, να φτιάξουμε οργανώσεις, να έχουμε επαγγελματικά στελέχη. Δεν δανειστήκαμε ούτε ένα ευρώ. Και κάναμε τέσσερις προεκλογικές μάχες. Δεν κάνετε το σταυρό σας, δεν δανειστήκατε. Ναι. Δεν δανειστήκαμε ούτε ένα ευρώ, ακόμα και τα χρόνια που οι άλλοι δανειζόντουσαν κάποια λεφτά. Και το τελευταίο είναι ότι πάμε σε μια χώρα που οι φωνές των λαϊκιστών και των δημαγωγών είναι πάρα πολύ έντονες. Δεν εννοώ μόνο των αριστερών, εννοώ όλων των λαϊκιστών και των δημαγωγών. Αυτή η χώρα από αυτούς καταστράφηκε. Αυτή η χώρα από αυτούς χρεοκόπησε. Είναι πολύ. Λογικό λοιπόν, να μην ακούν όλοι το ποτάμι, κάποιοι να το ακούν με επιφύλαξη, κάποιοι καν να μην μας παρακολουθούν, να μην θέλουν να μας ακούσουν. Γιατί, γιατί ακούν κυρίως τα κόμματα εξουσίας. Αυτό όμως δεν είναι λόγος. Όχι, με συγχωρείτε κύριε Θεοδωράκη. Μισό λεπτό, γιατί πρέπει κανείς να μιλάει και για το στίγμα που ο ίδιος εκπέμπει. Εσείς εκπέμπετε λοιπόν ένα σήμα που τη μία είναι για συνεννόηση στον χώρο της κεντροαριστεράς και φάγατε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Το στίγμα μας είναι πάντα ίδιο. Μισό λεπτό. Να συζητάτε με την κυρία Γεννηματά και τον κύριο Θοχαρόπουλο και καλές δυνάμεις. Ποτέ. Τι κάνατε. Συμμετείχατε στην Επιτροπή Διαλόγου, δεν συμμετείχατε. Μπερδεύετε τα ονόματα αρχικά. Δεύτερο. Να σας πω, εμείς τι κάναμε. Εμείς με δική μας πρωτοβουλία φτιάξαμε μια επιτροπή, την Επιτροπή Διαλόγου. Δική μας πρόταση, όπως θυμάστε, ήταν. Αυτό λέω. Συμμετείχατε, δεν συμμετείχατε. Προσέξτε, ναι, με στελέχη μας για να διερευνήσουμε τη δυνατότητα. Να δημιουργηθεί κάτι μεγάλο, κάτι καινούριο, προσέξτε όμως, με μία προϋπόθεση. Και την είπαμε εξ αρχής. Δεν έγινε σεβαστή και γι' αυτό δεν προχωράει. Ότι στην πρώτη γραμμή δεν θα είναι υπουργοί του παρελθόντος. Προφανώς θα συμμετέχουν κάποιοι, προφανώς θα βοηθήσουν. Προφανώς υπάρχουν εξαιρετικές περιπτώσεις ανθρώπων που τόλμησαν και έκαναν κάτι στις παλιότερες διακυβερνήσεις. Στη παιδεία υπάρχουν άνθρωποι. Στη διαφάνεια. Αλλά να πούμε ότι θα φτιάξουμε ένα καινούριο κόμμα. Όπου θα είναι αρχηγοί και στελέχοι στην πρώτη γραμμή, άρα και βουλευτές αύριο, αυτοί που μόνο κυβέρνησαν, εμείς είπαμε ότι δεν πρόκειται εγώ να γίνει. Εγώ δεν το είπα για αυτό το πάλι. Ή βάζουμε καινούριο κόσμο στο παιχνίδι. Για το διαφορετικό αυτό, στίγμα. Ναι, διότι από την άλλη πλευρά βλέπω βουλευτές σας, από τον κύριο Θεοχάρη μέχρι τον κύριο Φωτίλα, που έχουν στρίψει προς τα δεξιά και κοιτάνε. Αποτυχημένα παραδείγματα λέτε, αλλά παρόλα αυτά θα πάρουν. Βουλευτές σας δεν ήταν. Γιατί αποτυχημένα. Γιατί είναι άνθρωποι στην Νέα Δημοκρατία. Θέλω να πω, δίνεται ένα στίγμα. Ότι οι μισοί ψάχνουν προς τη μία κατεύθυνση και οι άλλοι μισοί ψάχνουν προς την άλλη κατεύθυνση. Κοιτάξτε. Να διασωθεί πολιτικά. Μπράβο. Είπατε τη λέξη. Και είναι μια ντροπή αυτό που ζούμε. Έχει να συμβεί πάρα πολλά χρόνια. Ξέρετε, είμαστε λίγο ανεκτικοί σε θέματα ηθικής πολιτικής. Σε αυτή μα ηθικής είναι τώρα, κύριε Θεοδωράκη. Είναι θέμα ηθικής, βέβαια. Γιατί το λέτε εδώ, εκλεγείτε. Εσείς ξέρετε τι κάνετε, κύριε Θεοδωράκη. Ναι. Έχετε το μόλεδο και πάτε να επιβιώσετε ως μπακάλικο. Δεν μπορεί να επιβιώσει. Δεν το λέω προσβλητικά, καταλαβαίνετε. Ναι. Ενώ έχετε το μολ δίπλα σας. Είναι το μολ, ας πούμε η Νέα Δημοκρατία. Αν είναι ένα από τα δύο μολ που έχουμε αυτή τη στιγμή. Ναι. Και εσείς λέτε, όχι, εγώ θα το παλέψω εδώ. Πώς θα το παλέψει. Αυτό θέλει και ο κόσμος όμως. Έτσι λέτε. Δηλαδή, έτσι πιστεύω. Πιστεύω δηλαδή ότι ο κόσμος θέλει να περνάει και από τον μπακάλικο για να παίρνει τα καλύτερα προϊόντα. Ναι, αλλά δεν μου και αυτό πώς αποδεικνύει. Προϊόν, απαντήσω, το ένα προϊόν ήταν ναι, έτσι και μπήκε, μπήκε στη μέση, ναι, γι' αυτό μπήκε, το απαντώ. Ναι. Και πώς αποδεικνύεται αυτό. Ότι σε πάρα πολλές προτάσεις τα μολ δεν δίνουν λύσεις. Γιατί τα μολ θέλουν να τους έχουν όλους ευχαριστημένους. Καταλαβαίνετε τι λέω. Ναι. Δηλαδή, ένα μολ το στέχει πει ότι είναι και αντισυνταγματικά. Ναι, αλλά ξεπεράστηκε. Είδες και παραμένει στη θέση του. Λοιπόν. Για άλλους λόγους. Τώρα. Κάνουν προτάσεις για όλους. Έτσι. Εμείς κάνουμε προτάσεις για λίγους. Κάνουμε προτάσεις που αφορούν την νεολαία, κάνουμε προτάσεις που αφορούν την ιδιωτική πρωτοβουλία. Δηλαδή,
απευθυνόμαστε σε κάποιους ανθρώπους που δεν μπορούν να βρουν λύσεις στα πολυκαταστήματα. Τώρα, πάω στο ερώτημά σας. Κάποιοι φεύγουν. Εάν... Ή τους διώχνετε. Κάποιοι φεύγουν. Η πολιτική τους. Όχι, κάποιοι φεύγουν. Φεύγουν. Όταν κάποιος δηλώνει... Γιατί δεν έφευγαν. Όταν κάποιος δηλώνει, σκέφτομαι να πάω στη Νέα Δημοκρατία και να απαντήσω στο κάλεσμα που μου έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, φαντάζεστε ότι είναι λόγοι αξιοπρέπειας για έναν πολιτικό αρχηγό να του πει πήγαινε. Έτσι. Γιατί υπάρχουν πολλοί στο ποτάμι που λένε να συνεργαστούμε με τον ένα, να συνεργαστούμε με τον άλλον. Αυτό είναι πρόταση. Αυτό το συζητάμε. Αλλά αν έρθει ένας τέλεχος και μου λέει εγώ πάω στη Νέα Δημοκρατία, θα του πω ώρα σου καλή. Την επόμενη στιγμή. Προσέξτε όμως τώρα. Αν βρείτε κάποια στιγμή ένα μηχάνημα που εντοπίζει τους καιροσκόπους, να μου το δώσετε και εμένα. Κάθε φορά σε μια μικρή προσπάθεια υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι πρέπει να μετέχουν για να πάρουν μια καρέκλα. Και μετά η αγωνία τους, το περιγράψατε πριν επιλεκτικά, είναι πώς θα διατηρήσουν αυτή την καρέκλα. Mm-hmm. Όταν λοιπόν υπάρχει... Εντάξει, θεμητό είναι και αυτό πάντως. Δεν ξέρω αν είναι θεμητό. Όχι, γιατί. Στο δικό μου... Δεν να προσφέρουν. Πολιτικός θέλει να προσφέρει. Στη δική μου άποψη για την πολιτική δεν είναι θεμητό. Μάλιστα. Δεν είναι θεμητό δηλαδή ένας βουλευτής να εκλέγεται λέγοντας ποτάμι, λέγοντας τις αρχές του ποταμιού και ένα χρόνο μετά να του κλείνει το μάτι ένα μεγάλο κόμμα. Ουσιαστικά πολιτικά να τον εξαγοράζει. Έχετε και μεγάλες διαφορές. Να του κλείνει το μάτι. Προσέξτε, μην τα σοπεδώσουμε όλα. Μην τα σοπεδώσουμε όλα τώρα. Δηλαδή, τι εννοώ. Εσείς θεωρείτε δηλαδή λογικό ένας βουλευτής να βγαίνει με τη σημαία ενός μικρού κόμματος και να του υπόσχεται ένα μεγάλο κόμμα ότι έλα σε μένα, έλα σε σίγουρο λιμάνι. Γιατί πάντα ένα μεγάλο κόμμα μπορεί να δίνει υποσχέσεις. Έτσι δεν είναι. Μπορεί να πηγαίνει σε βουλευτές δικούς μας, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία που είναι μεγαλύτερο κόμμα και να λέει έλα εδώ παιδί μου. Θα σε κάνω εγώ βουλευτή. Το είχαμε σταματήσει να το κάνουμε. Τώρα το ξανακάνουμε. Τώρα το ξανακάνει. Η Νέα Δημοκρατία το να κλείνει το μάτι σε βουλευτές και να λένε όλοι ελάτε εδώ σε μένα, να έχετε μια σίγουρη καριέρα γιατί με το Θεοδωράκη μπορεί και να μην εκλεγείτε, δεν είναι. Δεν συνάδει με τη νέα εποχή πολιτικής που θέλουμε να ανοίξουμε. Εσείς αποφασίσατε ότι το ποτάμι θα παραμείνει ποτάμι. Και αυτός είναι και ο λόγος που ο κόσμος γυρνάει την πλάτη στην πολιτική. Μάλιστα. Δηλαδή σκεφτείτε τώρα τον Αχαιό. Τον άνθρωπο στην Πάτρα που έχει δώσει τη μάχη να εκλέξει το ποτάμι μια έδρα και να βλέπει ότι αυτή η έδρα σήμερα ανήκει ουσιαστικά στη Νέα Δημοκρατία. Πιστεύετε τι θα πει, ότι αυτό είναι ωραία πολιτική? Θα κρυθεί. Αυτή είναι βρώμικη πολιτική, θα πει. Ευχαριστούμε κύριε Θοδωράκη. Ευχαριστούμε κύριε Θοδωράκη. Καλή σα άλλο τρίμηνο. Λοιπόν, διάλειμμα εμείς.